με αιχμές τόσο κατά της ίδιας της παράταξης όσο και κατά προσώπων, οι οποίες επιβεβαιώνουν τα σενάρια για ένα ζωφερό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί εντός και πέριξ της Δημοτικής Παράταξης, την πρόθεσή του να μην διεκδικεί στο Δήμο Αυδήρων γνωστοποίησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Βιστονίδας Νίκος Λάτκος. Συγκεκριμένο ο κύριος Λάτκος επιτίθεται στις παραομάδες που λιμένονται την παράταξη σημειώνοντας δεν υπήρξα μέλο κάποια πολιτική και κυρίω παραπολιτική ομάδα. Δεν υποστήριξα κανέναν παρά μόνο το δημόσιο συμφέρον. Σωτήρε ο τόπο δεν χρειάζεται. Μόνο ανθρώπου με πίστη σε αυτό που κάνουν. Ήμουν και μεταγμένο στην ομάδα των ενεργών πολιτών, στην ομάδα των ευαίσθητων δημοτών. Στη συνέχεια, αφού κάνει έναν απολογισμό του έργου και της πορεία του ω Δημάρχου, το οποίο, όπω σημειώνει, είναι ανδιαφυσβήτητο και βρίσκεται σε κάθε οικισμό του Δήμου, όσο και αν θέλουν κάποιοι να μην το βλέπουν, καταλήγει λαμβάνοντα όλα αυτά υπόψη και τη συνεχιζόμενη ανακύκλωση έβρεση υποψηφίων που οδηγεί σε βεβαιασμένε και καθοδηγούμενες επιλογές αλλά και τη συνεχιζόμενη ομφαλοσκόπηση της παράταξη, στην οποία Νίκο αποφάσισε να μην είναι υποψήφιο στο νέο Δήμο Αυδύρων, αλλά να παραμείνει ενεργός ενεργό πολίτη αυτού μαχόμενο για το καλό του τόπου. Κλείνοντα, καταλήγει ο κύριο Λάτκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτού που πραγματικά στάθηκαν δίπλα μου και πίστεψαν στι ίδιε αξίε και αρχέ, αλλά και αυτού που διάλεξαν διαφορετικέ αντιλήψει γιατί διδάχτηκα από καταστάσει και συμπεριφορέ. Είναι γνωστό άλλωστε το αρχαίο ρητό Ουδή αγνομονέστερο του ευεργετηθέντο.